Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Γράψτε μου σας παρακαλώ τώρα εάν ο ήχος είναι εντάξει για να αρχίσουμε την παρουσίαση και ελπίζω να με ακούτε όλοι καλά για να αρχίσουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, ας αρχίσουμε την παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι υπεύθυνη για τις παρουσιάσεις που κάνουμε κάθε Τρίτη με σκοπό να μάθετε περισσότερα πράγματα για την εταιρεία Skyworld Community. Κάνουμε παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπως ανέφερα. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με την παρουσίαση της εταιρείας σχετικά για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία και μετά θα πάμε στα εβδομαδιαία νέα ουσιαστικά για να μάθετε πρόσφατα πράγματα τα οποία έλαβαν μέρος στην εταιρεία. Και τώρα ας αρχίσουμε την παρουσίασή μας. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης, όπου απεικόνισε σε αυτόν τον πίνακα έναν κόσμο, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους και σε λιμενικές περιοχές. Αυτή η εποχή δυνατή που φανταζόταν ο καλλιτέχνης ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμενε για 100 χρόνια. Όμως, όλες αυτές οι νέες μεταφορές, εκτός από τα τόσα πλεονεκτήματα που μας έχουν προσφέρει και μας βοηθούν σε καθημερινή βάση, έχουν και μερικά μειονεκτήματα. Μερικά από αυτά βλέπουμε στο νούμερο 1 ότι είναι η επιφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά βλέπουμε την έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και καθώς η φύση έχει την δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, καθώς η επιμονή του που λέμε δεν έχει όρια και προσπαθεί συνεχώς να πετύχει τις φιλοδοξίες του, παραβλέπει όλες αυτές τις καταστροφές που προκαλεί στο περιβάλλον. Και γι' αυτό ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της οξυνής βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται διάφορα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης, το πρώτο επίπεδο δηλαδή, στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων πάνω σε λάκκους, χαράνδρες, λίμνες, δάση, ποτάμια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι τελικά
Οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά η τεράστια κατανάλωση των υλικών εδώ πέρα, αλλά και τα περίσσια, μάλλον περισσότερα έξοδα, είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο. Εδώ πέρα βλέπουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε άλλες δύο εικόνες με τα εναέρια βαγόνια, τα οποία μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Αυτά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Ανατολή Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατολή Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι έναν πίνακα του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που είδαμε έναν άλλον νωρίτερα. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε αυτός ο καλλιτέχνης. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δεύτερο επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολλά χρόνια, αν και μπορεί να μην σχετιζόντουσαν με τις μεταφορές χορδών, τις χρησιμοποιούσε με άλλο τρόπο και βλέπουμε εδώ πέρα μερικές εικόνες οι οποίες μας δείχνουν αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα σε μουσικά όργανα ή και για άλλες δραστηριότητες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου ένα από τα πρώτα πράγματα που ίσως διακρίνουμε είναι αυτές οι δέσμες από σειρματόσχοινα ή άλλες χορδές όπως ονομάζονται, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό συμπλήρωσης που ουσιαστικά συμπληρώνει το κενό της γραμμής. Και γύρω-γύρω από αυτό έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς. Και πάνω από τη σιδηροτροχιά έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς, όπου πάνω σε αυτό κυλάει και το όχημα. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, σεισμούς, τσουνάμι και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες, η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και άνετες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία μέχρι στιγμής. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Εδώ πέρα σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το project πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο σας έχει προκύψει είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μία καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα κατανάλωσης του καυσίμου είναι
η αντίσταση του αέρα, κάτι απολύτως λογικό θα έλεγα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς ένα από τα κυριότερα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι το όχημα να μην κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα και θέλουμε κάτι που να είναι eco-friendly. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος βελτιώνει επίσης και την αεροδυναμική του απόδοση κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι από περίπου 5 φορές λιγότερο και από τα ταχύτερα αυτοκίνητα της παραγωγής που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια που θα λειτουργήσει, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Επίσης, μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης που είναι πάνω κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανάγκηκτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε στην πρώτη εικόνα το όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, δηλαδή θα λειτουργεί μέσα στις πόλεις αυτό το όχημα. Το βαγονάκι θα παίρνει 14 άτομα και θα μπορεί να επιταχύνει έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το δεύτερο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει περίπου τα μισά άτομα, αλλά φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα ή ακριβώς ποια μέσα μεταφοράς έχουν τα περισσότερα ατυχήματα. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, δηλαδή τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και όλα αυτά που κυκλοφορούν σε 4 ρόδες ουσιαστικά. Βλέπουμε ότι έχει αρκετά μεγάλη διαφορά με το τραμ, με το τελεφερίκ μετά και το μετρό. Ενώ με το πράσινο έχουμε τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και επίσης να πω και γιατί οφείλεται αυτό το μικρό ποσοστό. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με οχήματα, ζώα ή και ανθρώπους και μειώνει έτσι δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων.
Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανένυχτη. Τα υδάτινα σώματα αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα επίσης θα διατηρηθούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ πέρα έχουμε τη συγκρίση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα δούμε και εδώ βλέπουμε τα εικονίδια μάλλον. Και πάνω σε αυτά, αλλά και στο προηγούμενο διάγραμμα που είδαμε, τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, θα δούμε κάποια διαγράμματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα το έχει καταλάβει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε επίσης και τις οδικές μεταφορές που είναι στην τρίτη θέση και έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε και το σιδηρόδρομο και βλέπουμε το πράσινο που είναι τα οχήματα της Skyway που έχουν και πάλι το μικρότερο ποσοστό. Βλέπουμε εδώ πέρα και ένα άλλο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες τα οποία έχουν τα ίδια μέσα μεταφοράς που είδαμε και στο προηγούμενο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεση συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό στις λειτουργικές δαπάνες, εδώ πέρα όμως. Έχουν όμως ανέβει και λίγο τα ποσοστά και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Προχωράμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την παραβολλοντική μόλυνση. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, όπου να υπενθυμίσω ότι τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα και στο διάγραμμα το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα παύλα ατυχήματα, όπου αυτό ουσιαστικά μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για το περιβάλλον και για τη μόλυνση, αλλά είναι επικίνδυνες και για τον άνθρωπο, καθώς με αυτά γίνουν τα περισσότερα ατυχήματα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο διάγραμμα. Και βλέπουμε ότι και τα άλλα μέσα μεταφοράς, που είναι μετά τις οδικές μεταφορές, έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά και ακόμα περισσότεροι με τα οχήματα της Skyway, που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι το Teleferik καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, με αρκετά καλή διαφορά, το αεροπλάνο, τα οδηγικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway, που συνεχίζει να διατηρεί το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα, στο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε ότι το ποσοστό στα οχήματα της Skyway για πρώτη φορά έχει ανέβει και έχει ξεπεράσει τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Όμως, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι σε αυτό το διάγραμμα, αντί να υποδειχτεί το μειονέκτημα, θέλει να μας δείξει το πλεονέκτημα. Δηλαδή, είναι καλό εδώ πέρα όπου τα οχήματα της Skyway έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Και μετά βλέπουμε με μικρή διαφορά σχετικά το μετρό και με πολύ μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν λάβουμε υπόψη και μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Αυτό το μέσο μεταφοράς ονομάζεται Unicont και με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο που κουβαλάει τόσο μεγάλο βάρος.
Και να σημειωθεί ότι αυτά τα οχήματα είναι σαν φορτηγά, δηλαδή μεταφέρουν αγαθά, δεν μεταφέρουν επιβάτες. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά επιβατών, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι αυτή η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρεστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ecotechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτόν τον χώρο κάθε χρόνο διοργανώνεται το Ecofest, όπου χιλιάδες επενδυτές μαζεύονται από όλο τον κόσμο για να δούνε με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν και να μάθουν επίσης για τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται στο χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του καινοτομίας Skyway στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε τεκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν επίσης και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς ακόμα και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια λογότυπα γνωστών εταιριών που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι αυτές οι εταιρείες θα έφταναν κάποια μέρα το επίπεδο που είναι σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή άρχισε σιγά σιγά σαν μία ιδέα. Μετά έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή από ένα όνειρο που μία σκέψη έγινε έργο και πλέον το βλέπουμε και θα δούμε πώς μια μέρα θα γίνει σαν αυτά τα μεγάλα, θα φτάσει μάλλον αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς είναι κάτι πολύ υποσχόμενο. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία, σας επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει συνεχώς, μάλλον διαρκώς, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Η IPO, για όσους δεν ξέρετε, είναι Initial Public Offering. Είναι η πρώτη δημόσια πώληση μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας σε απεριόριστο βαθμό προσώπων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι όταν η εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές, μια εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επενδύσεις μάλλον, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει την επιχείρησή της. Και ας συνοψίσουμε για αυτή την παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμο, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο,
εξυπηρετεί τις ανάγκες του, αλλά παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε λίγο στα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει εδώ πέρα το chat όπου μπορείτε να γράψετε τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας. Και θα πάμε τώρα στην δεύτερη παρουσίαση, όπου είναι τα νέα της εβδομάδας. Στις 11.05 αναρτήθηκε ένα άρθρο το οποίο ήταν σχετικά με τα ανώτατα στελέχη της Frosha Sensor Technology, όπου επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών String Technology στην Σάρτζα. Είναι μια εταιρεία με έργα σε περισσότερες από 140 χώρες και είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη καινοτομιών στη σιδηροδρομική βιομηχανία παγκοσμίως. Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν μια παρουσίαση τεχνολογίας, εξέτασαν το μοντέλο της γραμμικής πόλης και γνώρισαν τα κύρια πλεονεκτήματά της μεταφοράς με χορδές. Δηλαδή την ψηλή ασφάλεια για τους επιβάτες, το χαμηλό κόστος κατασκευής και δυνατότητα υλοποίησής του σε οποιαδήποτε υποδομή, τα οποία χαρακτηριστικά τα αναφέραμε και νωρίτερα στην πρώτη παρουσίαση. Μετά, επίσης, στους αντιπροσώπους παρουσιάστηκε και η κύρια εφεύρεση του ιδρυτή του έργου, του Ανατόλη Γιουνίτσκι, τη Ράδα Χορδών. Αυτό το στοιχείο συνδυάζει τις ιδιότητες ενός εύκαμπου καλωδίου με αυτές μιας άκαμπτης στοκού, επιτρέποντάς του να υποστηρίζει βαριά οχήματα, διατηρώντας παράλληλα το μέγεθος της κατασκευής στο ελάχιστο. Οι καλεσμένοι επισκέφτηκαν επίσης και το περίπτερο που επιδεικνύεται το μοντέλο μεταφοράς με χορδές, το οποίο μπορεί να φτάσει τις ταχύτητες έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα σε πειραστικά και διεθνή δρομολόγια. Μετά από αυτό, οι εκπρόσωποι πήγαν στην αίθουσα αποστολής, όπου τους έγινε μία ξενάγηση στο προηγούμενο λογισμικό και που αναπτύχθηκε ουσιαστικά αναπτύχθηκε ειδικά για τον έλεγχο της μεταφοράς χορδών. Και φυσικά, για να δοκιμάσουν την τεχνολογία στην πράξη, οι εκπρόσωποι της Frosher Sensor Technology έκαναν μία δοκιμή στο πιστοποιημένο τροπικό Unicar. Έχοντας εμπνευστεί από την συναρπαστική περιοδία, οι σύνεδροι ευχαρίστησαν την ομάδα του έργου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεργαστούν στενά με την εταιρεία στο μέλλον. Και πάμε στο επόμενο άρθρο που αναρτήθηκε χτες, στις 16 Μαΐου. Ο προγραμματιστής της εταιρείας μεταφοράς χορδών έχει διαπιστευτεί από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Λευκορωσίας και την Κρατική Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογιών. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να αποκτήσει το καθεστώς ενός επιστημονικού οργανισμού. Σημειωτέων ότι ο προγραμματιστής της εταιρείας μεταφοράς χορδών γινόταν για πρώτη φορά διαπίστευση και έλαβε αμέσως τιμητικό τίτλο. Οι νέοι εμπορικοί οργανισμοί δεν μπόρεσαν αυτό να το κάνουν από το Απρίλιο του 2019. Το πιστοποιητικό, και είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, ήταν το αποτέλεσμα επίμονης εργασίας, ενεργής επιστημονικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αποχρώσεις της νομοθεσίας και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας υπεράσπισης στην Ακαδημία Επιστημών. Εδώ είναι μερικά μόνο από τα επιστημονικά επιτεύγματα της εταιρείας. Και τώρα θα σας το διαβάσω. Στην εταιρεία απασχολούνται 11 υποψήφιοι επιστήμονες, 5 εργαζόμενοι έχουν τον ακαδημαϊκό τίτλο του αναπληρωτή καθηγητή και περισσότεροι από 10 διδάσκουν σε πανεπιστήμια της χώρας. Επίσης, πάνω από 5 χρόνια οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν δημοσιεύσει περισσότερο από 40 επιστημονικές εργασίες, 100 άρθρα και 5 δημοσιεύσεις βιβλίων. Επιπλέον, αποκτήθηκαν 95 έγγραφα προστασίας για αντικείμενα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε 5 χρόνια, 20 ευρασιατικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις
που κατοχυρώθηκαν από το 2019 στο 2021. Ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκτήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και δύο κινέζικα διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2021. Το 2021 πραγματοποιήθηκε η κρατική εγγραφή 5 ερευνητικών, αναπτυξιακών και πειραματικών τεχνολογικών εργασιών. Η εταιρεία διαπίστευσε το δικό της κέντρο δοκιμών τον Νοέμβριο του 2020. Και υπάρχουν και άλλα μερικές λεπτομέρειες, τις οποίες μπορείτε να τις διαβάσετε στο επίσημο site, όπου εκεί πέρα αναρτούν τα νέα της εβδομάδας. Θα διαβάσω μόνο λίγο και το τέλος. Οι μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας για τις επιστημονικές δραστηριότητες σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας μεταφοράς χορδών, καθώς και την υλοποίηση στοχευμένων εμπορικών έργων σε διάφορες χώρες. Και με αυτό τελειώνει το άρθρο. Μπορείτε και, όπως είπα, να επισκεφτείτε τη σελίδα της εταιρείας, όπου αναρτούν εκεί πέρα τα Skyway News, και να τα διαβάσετε με την ησυχία και να διαβάσετε φυσικά με περισσότερη λεπτομέρεια, καθώς εδώ πέρα τα λέμε με λιγότερες λεπτομέρειες. Τα link για αυτές τις παρουσιάσεις μπορείτε να τα βρείτε στα chat που έχουμε για τους επενδυτές, και στο Viber, στο Skype και στο Messenger, και από εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες. Και για σήμερα τελείωσε η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Στο chat εδώ πέρα τώρα δεν βλέπω τίποτα. Οπότε, εντάξει. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, όπως είπα, και μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα.